Καλώς ορίσατε, παιδιά. Ελάτε. Στέφανε, τι γίνεται εδώ μέσα? Εδώ μέσα γίνεται η φωτογράφηση του τατουάζ τη δεύτερη σεζόν. Ποια σκηνή σε δυσκόλεψε πιο πολύ στο τατουάζ? Τη δεύτερη σεζόν με δυσκόλεψε λίγο η σκηνή του ελικοπτέρου. Όχι, τη πρώτη σεζόν ήταν το φινάλε. Όμως φέτος αυτό που με δυσκόλεψε πιο πολύ ήταν λίγο η ζέστη που είχαμε στην Κύπρο. Είχαμε αρκετή ζέστη. Για ποιο λόγο έγινε ηθοποιό? Ήταν κάτι που έτυχε, που ήρθε στη ζωή μου χωρίς να το περιμένω. Σινεμά ή θέατρο? Σινεμά. Αγαπημένη σου σειρά στο Netflix? Είναι δύο οι αγαπημένες μου σειρές. Το ένα είναι το Narcos και το άλλο είναι το Peaky Blinders. Τι προετοιμασία κάνεις πριν από μια ερωτική σκηνή? Βάζω αποσμητικό. Έχεις αποκοιμηθεί ποτέ στο σινεμά? Έχει τύχει και αυτό, ναι. Χαλούμι ή σαφταλιά? Είναι καλός ο συνδυασμός αυτών των δύο. Τον καφέ σου πώς τον πίνεις? Τον καφέ μου τον πίνω παγωμένο, εσπρέσο, με λίγη μαύρη ζάχαρη, στο δικό μας καφέ. Το οποίο πού είναι? Το οποίο είναι κοντά στο χωριό μου, στην Κύπρο. Τέλεια. Πόσους κοιλιακούς έχεις αυτή τη στιγμή? Έναν. Τι είδους γυμναστική κάνεις? Μ' αρέσουν τα βάρη, παίζω ποδόσφαιρο, μ' αρέσει να πηγαίνω στα βουνά για ορειβασία, αρκετά πράγματα. Σοκολάτα ή βανίλια? Σοκολάτα. Κηφισιά ή γλυφάδα? Κηφισιά. Ξανθιές ή μελαχρινές? Ό,τι να είναι. Έχεις δει ποτέ σου φάντασμα? Έχω δει οπτασία στο στρατό. Ω, και τι έκανες? Τίποτα, νόμιζα πως ήταν κάποιος στρατιώτης και υπέγραφε μπροστά μου τα βιβλία της εφόδου που έπρεπε να υπογράψω και εγώ και δεν έβρισκα ποτέ υπογραφή. Ιδανικά πόσα παιδιά θέλεις να κάνεις στο μέλλον? Δύο. Το κεφάλι σου θα το ξύριζες ποτέ? Ναι. Οι γυναίκες πιο μικρές ή πιο μεγάλες από σένα? Πιο μεγάλες θα έλεγα. Τζίτζι Χαντίντ ή Κένταλ Τζένερ, ποια σ' αρέσει πιο πολύ? Και οι δύο μ' αρέσουν. Έχεις παίξει ποτέ ξύλο για τα μάτια μιας γυναίκας? Ναι, εννοείται. Και ποιος νίκησε? Προς τη στιγμή εγώ. Έχεις υπάρξει ποτέ το τρίτο πρόσωπο σε μια σχέση? Ναι. Η σχέση διήρκησε πολύ? Διέρχησε μέχρι που να το καταλάβω. Έχεις βρεστεί ποτέ με οδηγό στο δρόμο? Κάθε μέρα. Για ποιο λόγο? Δεν ξέρω, απλά μου ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι πολύ εύκολα όταν οδηγάω. Έχεις χάσει ποτέ την πτήση σου? Ναι. Για ποιο λόγο? Γιατί είχα αποκοιμηθεί. Έχεις κάνει ποτέ unfollow κάποιον ηθοποιό επειδή σε χάλασε? Ναι. Αυτό που ανέβασε. Έχω κάνει unfollow γιατί υπάρχουν κάποιοι που απλά γίνονται μαϊντανοί σε κάποια φάση. Σου την έχει πέσει η κοπέλα φίλου σου? Ναι. Και πώς το διαχειρίστηκες? Τίποτα, δεν ανέφερα τίποτα σε κανένα. Το πιο αστείο σκηνικό που έχεις ζήσει με θαυμάστερά σου ποιο ήταν? Το πιο αστείο σκηνικό ήταν όταν μας τρέχανε εξω πίσω καμιά εκατοσταριά κοπέλες στη Ρόδο όταν κάναμε γύρισμα για τον Προύσκο. Έχεις πάει ποτέ στα επίγοντα νοσοκομείου? Όχι, και ελπίζω να μην πάω. Τι κάνεις αν ξεχάσεις να πάρεις λεφτά φεύγοντας από το σπίτι? Παίρνω δανεικά. Από ποιον? Από όποιον βρω. Έχεις χωρίσει με μήνυμα? Ναι. Είσαι μαμάκιας? Είμαι λίγο. Το παραδέχεσαι τουλάχιστον? Ναι. Για ποιον άνθρωπο θα μπορούσες να σκοτώσεις, να κάνεις φόνο? Θα μπορούσα να σκοτώσω για την οικογένειά μου. Τελειώσαμε? Τελειώσαμε. Ωραία. Σας αφήνω, παιδιά. Καλή συνέχεια.